βλέπουμε ότι υπάρχει αδυναμία πληρωμής στο φόρο γιατί η φοροδοτική ικανότητα όλων έχει μηδενιστεί και φυσικό είναι να αυξηθούν τα ληξιπρόθεσμα προς τη ΔΟΗ. Φτάσαμε τα 77 δις και πιστεύω ότι όσο προχωράμε προς το τέλο του έτους θα αυξηθούν αυτά τα ληξιπρόθεσμα γιατί ακριβώς κάποιες ρυθμίσεις που έχουν γίνει θα ακυρωθούν κατά πάσα πιθανότητα επειδή δεν θα υπάρχει δυνατότητα να εξοφληθούν τα καινούρια βεβαιωμένα, σύμφωνα με τον νόμο των 436 που ψηφίστηκε τελευταία, όσοι δεν καταβάλλουν τα βεβαιωμένα, χάνουν και τη ρύθμιση. Άρα τα 77 πολύ εύκολα θα φτάσουν τα 80. Αναμένουμε και τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων που θα βεβαιωθεί ως τέλος εδώ Σεπτεμβρίου και η πρώτη δόση θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο με τελική ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της, ε, ε, το Φεβρουάριο του 2016. Δηλαδή πάμε σε πέντε δόσεις. Ε, όπως ε, επίσης εδώ θα έρθουν και τα εκαθαριστικά σημείωματα για όσους έχουν δηλώσει αγροτικά εισοδήματα για την προκαταβολή φόρου που διπλασιάζεται και πάει στο 55%. Άρα θα πρέπει οι φορολογούμενοι στο φόρο που προκύπτει από τα εισοδήματα αγροτικά να υπολογίζουν 27,5% επιπλέον φόρο.